Η πανδημία όντως έθεσε στο επίκεντρο το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε, αυτόν της υγείας. Και όντως η πανδημία ήταν το μεγαλύτερο stress test για το Γενικό Σύστημα Υγείας που όλοι ψηφίσαμε σχεδόν όλοι και επέρασε αυτό το stress test με πολύ θετικό πρόσημο. Πολλοί όντως οραματίστηκαν το Γενικό Σύστημα Υγείας, πολλοί το πίστεψαν, αλλά ήταν αυτή η διακυβέρνηση, η κυβέρνηση του Νίκο Αναστασιάδη και του Δημοκρατικού Συναγερμού, που στήριξε αυτό το σχέδιο, το προώθησε και ψηφίστηκε όντως με την πλειοψηφία και των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, κύριε Λουκαϊδή, και ο πρόεδρος του ήταν και είναι υπέρμαχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας και επιθυμούμε να το βελτιώσουμε και το αναβαθμίσουμε, χωρίς όμως καμία αλλαγή στη φιλοσοφία και στην αρχιτεκτονική του. Και αυτή είναι ξεκάθαρη θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού, που έχει υποθεί χιλιάδες, εκατοντάδες, θα έλεγα, φορές τα τελευταία 3 χρόνια. Μετά από όμως 3,5 χρόνια εφαρμογής του ΓΕΣΥ, οφείλουμε και ως υπεύθυνη παράταξη, και είμαι σίγουρη και εσείς το ίδιο βλέπετε, να εντοπίσουμε κάποιες αδυναμίες, κάποιες λειτουργικές και πρακτικές προβληματισμούς και ανησυχίες που έχουμε και να προσπαθήσουμε να προτείνουμε λύσεις για να βελτιώσουμε αυτό το σύστημα που όλοι το στηρίζουμε, που όλοι θέλουμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του και που όλοι επιθυμούμε να προχωρήσει και να εξυπηρετήσει και τις μελλοντικές γενναίες και τα παιδιά μας. Συζητήσαμε ούκο λίγες φορές στην Επιτροπή Υγείας αλλά και στην Επιτροπή Ελέγχου τα προβλήματα που προέκυψαν από τον ΟΑΗ τα τελευταία 3,5 χρόνια. Οι καταχρήσεις, κανείς δεν νομίζω να μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι υπήρξαν και υπάρχουν ακόμα καταχρήσεις, τις προκλητικές σπατάλες, την κακή διαχείριση, την έλλειψη συστήματος ελέγχου και ιδιαίτερα ελέγχου medical audit, έλεγχων από επαγγελματίες υγείας για να βεβαιωνόμαστε ότι αυτά που προωθούνται στα πλαίσια του ΓΕΣΥ εξυπηρετούν των σκοπών του ΓΕΣΥ και επίσης το γεγονός ότι ο Κύπριος φορολογούμενος πολίτης δεν πρέπει να πληρώνει 2 και 3 φορές για το ΓΕΣΥ. Πληρώνουμε τις εισφορές, αλλά με τον ίδιο τρόπο δυστυχώς πληρώνουμε και κάποιες δαπάνες που αφορούν ιδιαίτερα τα φάρμακα, αλλά και τις επιδοτούμενους ασθενείς που πάνε στο εξωτερικό, που θα έπρεπε αυτά όλα να καλύπτονται από το ΓΕΣΥ. Και πρόσφατα είχαμε αυτό το θέμα στην Επιτροπή Ελέγχου, όπου ξεκάθαρα λέχθηκε ότι επιτέλους αυτές οι δαπάνες θα πρέπει να μεταφερθούν κάτω από τον ΟΑΗ στα πλαίσια του ΓΕΣΥ και να καλύπτονται από το σφαιρικό προϋπολογισμό. Σημειώνουμε μέσα σε όλα αυτά τη θετική στάση και του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και του νέου Προέδρου του ΔΣ του ΟΑΗ, που έχει αλλάξει, όπως μας είπε και το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά 90% τους τελευταίους μήνες, όσον αφορά το να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις που έχουν γίνει από τις διάφορες πολιτικές παρατάξεις αλλά και από το Γενικό Ελεγχτή για αναβάθμιση και βελτίωση του συστήματος. Επίσης, σημειώνουμε ότι από τις αρχές του Νιόβρη έχει τερματιστεί αυτή η πρακτική να ασκείται ιδιωτική ιατρική σε νοσηλευτήρια, ιδιωτικά νοσηλευτήρια συμβεβλημένα με το ΓΕΣΥ. Και χαιρόμαστε που επιτέλους θα μπουν σε εφαρμογή οι νέες συμφωνίες μεταξύ του ΟΑΗ και των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων από την 1η-1η-2023, οι οποίες θα βασιστούν πάνω στα ποιοτικά κριτήρια. Κάτι που ήταν και δική μας ως Δημοκρατικός Συναγερμός πολύ έντονη σύσταση και εισήγηση. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια τον ΟΑΗ, γιατί έκανε και έλαβε υπόψη και έκανε πράξη μία από τις εισηγήσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού, η οποία βελτιώνει το παρόν σύστημα και την πρακτικότητα του αλλά και την αποτελεσματικότητα του, με το να αλλάξει τον τρόπο αμοιβής στο γιατρό και να εντάξει στα πλαίσια αυτής της αμοιβής το μεικτό σύστημα στη βάση ποιοτικών κριτηρίων, κάτι που δεν αλλάζει βεβαίως την φιλοσοφία του ΓΕΣΥ. Τελειώνοντας, πρόεδρε, να πω ότι ως DC θέλουμε να σταθούμε αναρρωγώς και στηρίζουμε κάθε προσπάθεια να διορθωθούν αυτές οι στρεβλώσεις και οι προκλήσεις με στόχο πάνω απ' όλα τη βιωσιμότητα του ΓΕΣΥ. Και γι' αυτόν τον λόγο θα στηρίζουμε και τις αλλαγές εντός του συστήματος υγείας και του ΑΗ, αλλά και τις αλλαγές που θα βελτιώνουν τα κρατικά μας νοσηλευτήρια και τον ΟΚΙΠΗ. Και όσον αφορά τις τροπολογίες, θα ήθελα να σημειώσω ότι συμφωνούμε κι εμείς ότι θα στηρίξουμε τις τροπολογίες που αφορούν την ενημέρωση της Επιτροπής Υγείας για τα διάφορα θέματα που έχουν τεθεί και από την ΕΔΕΚ και από το ΔΥΚΟ, αλλά καταψηφίζουμε όλες τις άλλες τροπολογίες που δεν αφορούν ενημέρωση. Ευχαριστώ.